Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλο ένα βράδυ μας μαζί με τη Φωτεινή και τη Μαρίνα Καριστινέου. Καλησπέρα σας και από εμένα. Αλλά απόψε δεν είμαστε μόνες μας. Έχουμε μία ξεχωριστή καλεσμένη, για πολλούς λόγους ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Την έχετε ξαναδεί, αλλά όχι με αυτήν της την ιδιότητα. Είναι μια βραδιά συστάσεων. Συστάσεων και θα καλωσορίσουμε στο στούντιο την κυρία Κατερίνα Καλιοτσοπούλου. Την αντιπρόεδρο του Κέντρου Λαογραφικής Έρευνας Νήσου Φολεγάνδρου. Έχει μία ιδιαίτερη νοηματοδότηση από εμάς, έτσι αποκτά όλο αυτό και θα το καταλάβετε γιατί στην πορεία, διότι αυτή η εκπομπή έχει διπλή στόχευση. Η μία πτυχή ή αν θέλετε η μία πλευρά, η μία από αυτές τις δύο πτυχές της στόχευσης είναι το ότι δεν αρκεί, μάλλον να σας συστήσουμε τον Σύριο. Γιατί το ακούμε, ναι, για άλλη μία φορά, αλλά αυτή θα είναι... Να διευκρινίσουμε κάποια θέματα για το Σύριο, έτσι, γιατί έτσι. Τον έχετε ακούσει, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό. Τον έχετε δει, τον έχετε δει. Μας έχουμε δει. Συγκεκριμενοποιήσει κάποια πράγματα και υπάρχουν πολλές παρανοήσεις. Οπότε καλό είναι να ξεκαθαριστούν. Ναι, και θα το πιάσουμε το θέμα αμπόβου, από την αρχή δηλαδή. Λοιπόν, αυτή είναι μία πτυχή. Ότι υπάρχουμε και το έχουμε δείξει και αποδεδειγμένο αυτό, αλλή μόνο. Εδώ είναι και η εξέλιξη και η ιστορία, θα τα πούμε. Η δεύτερη πτυχή αυτής της διπλής στόχευσης είναι να δείξουμε ότι τελικά δεν αρκεί να κάνεις πράγματα, πρέπει και να τα προβάλλεις. Βεβαίως. Ναι. Δημοσιοποιείς και να ενημερώνεις τον κόσμο. Εσύ κάτι να τη λες όλα αυτά. Καλησπέρα καταρχάς, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, σωστά. Ναι, δεν είπαμε και καλή χρονιά. Τα έχουμε πει, κατάλαβα να πούμε και εδώ έτσι. Εγώ... αυτό είναι κάποιο πρόβλημα τεχνικό. Όχι, δεν νομίζω κάτι άλλο. Ωραία, ελπίζω ότι ακούγόμαστε καλά. Ωραία. Εγώ... εντάξει. Θα σε παρακαλέσω να έρθεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο ή να φέρεις το μικρόφωνο. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, είμαι τώρα. Ναι, μια χαρά. Η ερώτησή σου ήταν, συγγνώμη λίγο, επειδή η ερώτησή σου ήταν γενικόλογη. Εσύ, Κατερίνα, τι λες για όλα αυτά. Θα το πάω αλλιώς. Η πάσα και τις ευχές της. Ωραία. Εγώ λοιπόν θα σου δώσω μάλλον καλύτερη πάσα, μάλλον καλύτερη πάσα ο όρος αυτό. Λοιπόν, γιατί θέλω να πεις ακριβώς για το δεύτερο κομμάτι, ποιος ήταν ο δικός σου ρόλος στην δημοσιοποίηση των όσων κάνει ο Σύριος, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί είχαν πιστέψει ότι έχουμε μία παύση, ότι δεν υπήρχαμε, κακία θα το θέλαμε. Αλλά επειδή εγώ είχα αναλάβει το ερευνητικό κομμάτι με τη Φορεσιά και υπήρξαν και κάποιες άλλες συγκυρίες στη ζωή όλων μας και δεν είχαμε συμμετοχή μεγάλη σε δράσεις πολιτιστικές του Θεαθήνε, δηλαδή παραστατικά, σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως και είχαμε και υπήρξαμε και πήγαμε. Μάλλον στη Φολέγανδρο δεν το ξέρουμε. Αλλά για πες τι έκανες εσύ, γιατί στη Φολέγανδρο δεν μας ήξεραν. Ή μάλλον δεν... εντάξει, μας ήξεραν, γιατί μας χρειάστηκαν και... μας ξεχάσανε, να το πω. Γιατί κάναμε πράγματα πίσω από την κουρτίνα, ενώ ότι δεν κάναμε το Θεαθήνε, όπως είπε και πότε. Δεν νομίζω ότι είναι αμνησία, νομίζω ότι είναι... επιλεκτική μνήμη θα το έλεγα εγώ, γιατί όποτε μας χρειάστηκαν, είμαστε εκεί. Ναι. Και ελείψη του οποιοδήποτε άλλου φορέα. Αλλά ο δικός ο ρόλος, Μαρίνα, δεν βλέπω τη φωτογραφία από τα κότερα, στο Αιγαίο εκεί πέρα, δεν βλέπω, γιατί έχουν φέρει και φωτογραφίες. Ναι, ναι, να μου τη βρεις, γιατί... μιας και μιλάμε, είπαμε, ο φωτογραφικός φακός. Μπορεί τότε να μην είχαμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μάλιστα εδώ. Αλλά έχουμε εδώ. Ναι, γιατί έχουμε κάποια ντοκουμέντα. Φυσικά, έχουμε και αρχείο. Τώρα που υπάρχουν τόσο έντονα τα social media. Ναι. Ήρθε καιρός και εμείς να βγούμε λίγο προς τα έξω. Να δείξουμε την ιστορία μας τέλος. Γιατί... πρώτα απ' όλα. Γιατί εντάξει, το τώρα τι κάνουμε. Είναι και το τότε που... κάνουμε αρκετά, θεωρώ. 30 χρόνια μετράει, δεν είναι... 30 χρόνια. Όχι, 30 χρόνια, γιατί είναι χρόνια... 30 χρόνια. Ο Σύριος φέτος κλείνει 30 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης παρουσίας. Και θα είναι και πολύ ηχηρή και από εδώ και στο εξής παρουσία μας. Πού ήταν
ήταν ούτως ή άλλως. Όχι, πάλι στη Φολέγανδρο. Όχι στη Φολέγανδρο. Σε αυτό είναι, ναι. Αλλά εδώ. Γιατί ετοιμάζουμε εδώ και με τους Δήμους εδώ, δεν θα τα πούμε τώρα αυτά. Γιατί απόψε έχουμε. Ναι. Το νήμα από την αρχή. Να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή, αλλά δεν μας είπε η Κατερίνα ποιος ήταν ο δικός σου ρόλος. Γιατί ένα συγκεκριμένο καλοκαίρι. Φεύγα καλοκαίρια. Ναι, δεν έχει σημασία πόσα. Για πες Κατερίνα, τι μου είπες. Ειδικά εκεί ήταν νομίζω πια η κορονίδα, ήταν το αποκορύφωμα. Κάθε καλοκαίρι, Φολέγανδρο, στην Αγκάλη. Σε έβγαινα και σου έλεγα άντε βρε Φωτεινή, κάνουμε κάτι, άντε βρε Φωτεινή. Και στο παραστατικό κομμάτι εννοεί, γιατί το ερευνητικό το έχεις δικά περίμενα. Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ έλεγα με βάση το χώρο, τις εκδηλώσεις και όλα αυτά που μας αρέσανε, μας αρέσει να κάνουμε και τις παραστάσεις, μας αρέσαν και οι πρόβες και όλα αυτά. Και οι πρόβες. Ναι, γιατί να ξεχνάμε ότι τα μαθήματα που κάνουν οι πρόβες, να το πούμε έτσι, όταν σας ο Σύριος, είναι μικρά γλέντια για μας. Αλήθεια. Είμαστε μια ωραία παρέα. Είμαστε μια ομάδα. Ωραία. Και ο χρόνος μας περνάει και δημιουργικά, μαθαίνοντας και ξασκώντας τις γνώσεις μας πάνω στον χώρο, αλλά είναι και μια ευκαιρία να συναντιόμαστε. Γιατί τα άτομα στο Σύριο, πέρα από πατριώτες, φίλους και δασκάλους, ναι. Επειδή όλοι έχουμε χαθεί λίγο με τις υποχρεώσεις μας, είναι μια ευκαιρία μια φορά την εβδομάδα να μαζευόμαστε, να συναντιόμαστε, να λέμε τα νέα μας. Μια ευκαιρία να βρεθούμε, βρε αδερφέ, γιατί δεν είναι ένα στήρο μάθημα. Ναι, ξεκινάμε από το Φεβρουάριο, έτσι ρίστο εν παρόντο. Το Φεβρουάριο ξεκινάμε. Δηλαδή, μου αρέσει πολύ το Φεβρουάριο και είναι όχι αυτή η εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε. Ναι, Τετάρτες φέτος. Λοιπόν, ειδικά να πούμε για τα μαθήματα, πραγματικά μαθήματα, διότι εμείς έχουμε και. Ναι. Τι είναι αυτό, σας έχω εκπλήξει. Πρόγραμμα. Φέτος θα μάθουμε και το πληροφοριακό κομμάτι των χορών. Να χορέψουμε και θεωρία. Μόνο πράξη. Ναι. Πρέπει, ναι, σε βάθος γνώση, είπαμε όχι τα πάνω-πάνω, αυτή είναι η διαφορά του Σύριου. Ότι οι δικοί μας οι χορευτές θα ξέρουν και ο καθένας τι χορεύει, γιατί το χορεύει, πώς το χορεύει, γιατί χορεύεται έτσι, πού χορεύετε, πού αλλού θα χορεύετε εκτός από τη μία ξέρω, συγκεκριμένη περιοχή και όλα αυτά. Σας είπα, σε βάθος. Όπως είχαμε κάνει και το Σεπτέμβριο. Έτσι. Για την Ακρεασία. Έτσι. Και να πω εδώ και κάτι. Ότι μπορεί να μην ήταν με δική μας πρωτοβουλία. Δεν κάναμε παραστάσεις με δική μας πρωτοβουλία. Συμμετοχή όμως, είτε... Βεβαίως. Με τελευταία πριν την... πριν δική μας την... παράσταση στη Φολέγανδρο για τη Μικρασία, για τα μικρασιατικά μάλλον, από το πρίσμα της Φολέγανδρου. Εντάξει, κάποια μέλη του Σύριου χορέψαμε με τον Στησίχορο, στο θέατρο Μέλη Αλόνη. Είχαμε παρουσιάσει τους χορούς της Φολέγανδρου τρεις φορές στο φεστιβάλ της ΕΛΕΜΕΝΤΕ. Ναι, κάθε φορά μας δείχνει από το Δήμο είμαστε εκεί. Και το 12, το 16 και το 17. Που πήραμε και έπαινο. Ναι, εκτός από αυτό, ναι. Γιατί να μην το πούμε κι αυτό. Όχι να το πούμε, αλλά με τη ΣΥΦΝΟ έχουμε και μία μακρά πορεία και ιστορία. Εδώ είναι όλα καταγεγραμμένα. Όλα εδώ. Όλα εδώ. Τραβάει σε βάθος το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, ας το πιάσουμε λοιπόν το νήμα από την αρχή. Από την αρχή. Να δούμε πώς και γιατί ξεκίνησε ο Σύριος και από πού ξεκίνησε και για τα πρώτα μέλη του χορευτικού που ήταν μωρά παιδιά και μεγαλώσανε. Γιατί και εδώ, μετά μεγαλώνουμε όλοι. Και εδώ και να οι έφηβοι και νεαροί και τα παιδιά γίνονται μεγάλοι. Λοιπόν, και επιτρέψτε μου εδώ και μία επισήμανση. Να, πώς εννοούμε εμείς την εξέλιξη και τη διαδοχή και τη διάδοχη κατάσταση την οποία προετοιμάζουμε, χωρίς τρικλοποδιές, χωρίς υπονομεύσεις, με τη φυσική πορεία των πραγμάτων. Ούτε εγώ θα είμαι αιώνια πρόεδρος του Σύριου. Ήταν μια ιδέα δική μας, την υλοποίησαμε, αλλά όχι μόνοι μας. Συγκινήθηκα βλέποντας και τα ιδρυτικά μέλη, κάποια με υποστηρικτές σημαντικούς. Τους έχουμε ακόμα μαζί μας κάποιους, όχι όλους δυστυχώς. Όχι όλους, ναι. Μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν και αλλά... απουσίες. Υπάρχουν απουσίες. Ξέρετε όμως τι με χαροποιεί. Ότι μπορεί να έφυγε, ας πούμε, ο Γιώργος Καριστινέος, αλλά έρχεται η Κατερίνα η Καλατζοπούλου, πολύ δυναμικά και δεν είναι μόνο η Κατερίνα, είναι και άλλη, αλλά η οποία είναι αντιπρόεδρος στο Σύριο αυτή τη στιγμή. Το κοριτσάκι το οποίο ξεκίνησε, η αλήθεια είναι, από το χωριστικό... Πίσω ξεκίνησε, τώρα θα το πούμε ότι... μια σπίνα, ναι. Είναι
Εδώ μία φωτογραφία, δεν ξέρω πόσο κοντά μπορώ. 1994. Γιατί επιχειρήσαμε στον τόπο μας να κάνουμε τα κονταρίνια. Πολύ κοντά. Δεν φαίνεται πολύ καλά αυτή η φωτογραφία. Ίσως θα έπρεπε κάποιο τρόπο να τις περάσουμε σε ηλεκτρονική μορφή και να τις ανεβάσουμε σε επόμενη εκπομπή. Είναι λοιπόν μία ομαδική φωτογραφία. Και στα social. Και στην σελίδα μας στο Facebook, Φολεγάνδρος Παραλίλου. Συγγνώμη που διακόπτω. Είναι λοιπόν μία φωτογραφία. Και σύριος Φολεγάνδρο. Αυτό θα είναι σε δεύτερο κομμάτι. Όταν θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή, θα ενοποιηθούν και στις δύο σελίδες. Εκεί σου δουλειά είναι, το θυμάσαι στα δύο. Θα περάσουμε στην ηλεκτρονική μορφή. Είναι λοιπόν μία φωτογραφία ενός χορευτικού παιδικού που είχαμε το 1994. Αυτό είναι το 1994. Είναι η πρώτη μας. Η οποία η Κατερίνα είναι. Δεν έχει σημασία πόσο. Είναι στο γυμνάσιο. 15 χρονών. Παιδάκι. Και πόσα παιδάκια ήταν. 30 χρόνια. Ναι, 15 χρόνια. Τώρα δεν χρόνια, ήταν παιδάκια. Ο Μανώλης ο Άγας, η Κατερίνα, η Δέσποινα η Άγα. Η Φανή Παπαδοπούλου, η γραμματέας μας σήμερα. Γιατί, τι με κοιτάζεις. Ο Κυριάκος ο Καπλατζής. Ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας. Το καλό μας το παιδί. Τα παιδιά του χορευτικού μας. Τα οποία προήλθαν βέβαια. Θα τις ανεβάσουμε άμεσα. Ένα λεπτό. Ως ομάδα, ως πυρήνας, ξεκίνησα, να το πούμε αυτό, από το Σύλλογο Αποανταχού Αναμερητών το 87, επί Γεωργίου Καριστινέου, του δασκάλου, της προεδρίας του. Η αλήθεια είναι, και το έχω πει μέσες άκρες κάποιες φορές, εγώ θα φτάσω μέχρι ένα σημείο, δεν υπερβαίνω τα εισκαμμένα και όχι για κανέναν λόγο, γιατί είναι η ηθική μου εκείνη η οποία δεν μου το επιτρέπει. Μετά από μία σοβαρή ανατάραξη, το διατυπώνω κομψά στο Σύλλογο Απανταχού Αναμερητών, η οποία βραχυπρόθεσμα οδήγησε σε τέλμα, να πω ότι σε ανυπαρξία, δεν ξέρω αν είναι υφίστα, δεν με αφορά πλέον αυτό. Μετά από εκείνη λοιπόν την ανατάραξη, επειδή ήταν πάρα πολύ σοβαρή, με επιπτώσεις και την οικογένειά μας, εμείς σκεφτήκαμε να κινηθούμε νομικά για άλλους λόγους, γιατί κάποιοι συκοφάντησαν τον Γιώργο Καριστινέο. Αλλά αυτό τελικά μας οδήγησε σε κάτι ακόμα καλύτερο. Ο δικηγόρος και φίλος τότε... Να μικρούσουμε τις συκοφαντίες και να ανασκευάσουμε την... Σαν φρικαίου επιχειρηματολογία. Ναι, εντάξει, επιχειρηματολογία. Και τελικά καταλήξαμε να φτιάξουμε ένα σωματείο. Να το πω εδώ όμως, με την προτροπή του δικηγόρου μας, τότε και του Σύρου και αυτά, του Δημήτρη του Καρατζάβελου, και τον ευχαριστούμε για μια φορά και από εδώ, ο οποίος μας είπε και γιατί, γιατί είπαμε ότι εντάξει, όλο αυτό πώς θα... Και μας είπε ότι πολύ σοφά, γιατί είμαστε και εμείς. Μικρά παιδιά, εντάξει, νεότερες. Ότι η δικαίωση θα έρθει σε προσωπικό επίπεδο για τον πατέρα σας, αυτό είναι σίγουρο. Κάτι το οποίο και έγινε, και έγινε φέτος 30 χρόνια. Πριν 25, μάλλον στα 25 χρόνια, και φέτος ήταν και η οριστική πια. Αλλά εμείς του είπαμε ναι, εντάξει. Όμως τι γίνεται με το κομμάτι του χορευτικού, γιατί αυτό μας ενδιέφερε. Εμείς είμαστε εκεί στις πρόβες, κάποιες φορές. Εγώ δίδασκα αντί για τον δάσκαλό μας, τον τότε δάσκαλό μας, τον Ανδρέα τον Κατσούρα. Μετά είχαμε τον Μπάμπη τον Παναγιωτόπουλο, αυτός άφησε και το στίγμα του κυριολεκτικά. Ναι, ήταν ο δάσκαλος της καρδιάς. Θα τον καλησπερίσουμε και θα το ευχηθούμε να είναι καλά και δυνατός. Ναι, και πάντα. Η οικογένειά του, καλή χρονιά, φίλε Μπάμπη. Φίλε Μπάμπη. Και γείτονα Μπάμπη. Και γείτονα. Λοιπόν, κάτι θα κάνουμε και με αυτό το κομμάτι του. Θα το δούμε. Αλλά τέλος πάντων. Είπαμε λοιπόν. Και η τωρινή μας δάσκαλη είναι και αυτή. Παιδιά, μαθητές του Μπάμπη του Παναγιωτόπουλου. Του Μπάμπη του Παναγιωτόπουλου. Λοιπόν, και είναι τιμή μας γιατί και η Δομήνικη Κουκούρη και ο σύζυγός της, ο Κυριάκος ο Κρεούζης, είναι σπουδαίοι και ως δάσκαλοι και ως συνεργάτες και χαρακτήρες και αυτοί. Λοιπόν, αλλά στο διατάφτα. Είπαμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτό το οποίο εμείς το είχαμε πονέσει, το είχαμε στήσει, το είχαμε... Και μας είπε, γιατί δεν κάνετε κάτι δικό σας καινούργιο, εκθεμελίων, ανεξάρτητο. Πράγμα και το οποίο έγινε. Και ήταν ευχής έργων, διότι αποδόθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βρέθηκαν οι κατάλληλοι, οι σωστοί άνθρωποι, τη σωστή στιγμή,
Και έτσι ξεκίνησαν όλα το μακρινό 1993 αρχές. Ναι, το καταλαβαίνετε, ναι. Ναι. Λέμε 30 χρόνια ο Σύριος, αλλά δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει. Τα 30 μάλλον τα κλείσαμε, γιατί... Εντάξει. Το 93 πέρασε, σωστά. 31. Και πότε έγινε η ίδρυση του Σύριου. Λοιπόν, βάση κατα... Κοίτα, ναι, η αλήθεια είναι αυτό, ότι βάση καταστατικού... Γιατί, ναι, πότε... Ναι, με αυτήν την έννοια. Ναι, ωραία, αυτό είναι. Α, ωραία, με αυτήν την έννοια είμαστε. 1994. Οπότε φέτος 30 χρόνια. Οπότε, ναι. Αλλά επειδή και το 93, ναι, αλλά και πριν. Ναι. Κοίτα να δεις. Γιατί χρόνο... ένα παιδί και το βαφτίζει μετά από ένα χρόνο. Αυτό έγινε. Λειτουργούσαμε όμως και ένα χρόνο πριν, δηλαδή. Ενώ περιμέναμε, γιατί είχαν κρυφθεί τα χαρτιά μας όλα αυτά, οπότε ήταν τυπικό το θέμα. Αυτή είναι η οριστική απόφαση. Οπότε εντάξει, άντε, τι 30, τι 31, πάντως είμαι. Ναι. Είναι μια γενιά οπωσδήποτε. Και ειδού αυτή η γενιά. Και να λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα, πώς εξελίσσονται και έχουμε μπροστά μας σήμερα, σήμερα ένα δικό μας παιδί, γιατί πια η Κατερίνα δικό, γιατί πότε ξεκίνησες με το χορευτικό του Συλλόγου Ανομερητών, νομίζω, ναι, θυμάσαι. Ανομερητών. Ναι. Ναι, 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 ναι. Σας είδα και ήμουν το 1987. Στο Σύλλογο, στο Σύλλογο. Ναι, 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 το 1987. Μπράβο. Και μετά συνέχισε στο Σύλλογο. Ναι, χωρίς παύση, γιατί ουσιαστικά ναι, το ήταν ένα πέρασμα. Λοιπόν, ήμουν τα παιδάκια που όταν χόρευαν οι γονείς μου, πήγαινα από πίσω και χόρευα αυτά τα μικρά τα παιδάκια. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, ήσουν όχι, τα παιδάκια, το προπροληπτήριο του χορευτικού, τα πολύ μικρά παιδάκια που πάνε τα πρώτα βήματα, δεξιά, αριστερό, μπρος, πίσω. Και πόσο υπερήφανη είμαι που το δικό μας αυτό παιδί πέρυσι ήταν η συγχορεύτριά μου, το ζευγάρι μου όπως λέμε, στην παράσταση, έτσι, στα ποτηράκια εκεί κάτι. Τα ποτηράκια, πώς βγήκαμε αυτά τα ποτηράκια. Συντονιστήκαμε όμως. Το κάναμε όμως. Ναι, το ναι, κάναμε. Ναι, μας βγήκε. Γι' αυτό πρέπει να ανέβουν όλα αυτά που έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή. Για και να θα ανέβουν. Γιατί έτσι ξέρεις με τις φωτογραφίες να συζητήσεις και δεν φέρνουν. Αργά, αργά. Μην βιαζόμαστε, κορίτσια. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Όχι, και εσύ μιλάς γρήγορα. Για να τα προλάβω. Όλα θα τα προλάβουμε. Γιατί ούτως ή άλλως η Κατερίνα θα έρθει και θα ξαναέρθει εδώ. Θα βαρθείτε να τη βλέπετε, γιατί έχουμε να πούμε πράγματα και για να λέμε και αλήθειες, παιδιά. Πέρα από το Σύριο. Και πέρα από το Σύριο θα τη βλέπετε στα βιντεάκια της μαγειρικής. Και θα λέμε και πράγματα πέρα από το Σύριο με την Κατερίνα. Δεν είναι μόνο τα θέματα του Σύριου, θα μας λέει και τα νέα του Σύριου, αλλά θα μας λέει θα συμμετέχει και σε άλλες κουβέντες. Μα αυτό λέω. Και για άλλα θέματα. Και για άλλα θέματα και με ξεχωριστούς καλεσμένους, δεν μπορώ και να πω κιόλας. Είδες. Όχι, συντονιστείτε, γιατί θα δείτε να περνούν από εδώ, να μην πω διάσημα, να πω αναγνωρίσιμα άτομα. Πολύς κόσμος. Πολύς κόσμος, τους βλέπετε, τους χαίρεστε, είτε στη μουσική σκηνή, είτε στη θεατρική, είτε στα καλλιτεχνικά. Συντονιστείτε, δεν ξέρετε, σας είπα, δεν ξέρετε τι σας περιμένει από εδώ. Αλλά το στήσιμο θα είναι διαφορετικό. Και να λοιπόν... Αυτή είναι η δικαίωση και αυτή είναι η περηφάνεια και αυτό είναι και το υγιές. Η διάδοχη κατάσταση. Κατερίνα, μαθητεύει δίπλα μας. Θα μου επιτρέψεις, Κατερίνα, να σε φέρω στη δύσκολη θέση, μπορείς να κοκκινήσεις ελεύθερα. Κατερίνα, λοιπόν, με σεμνότητα και συνέπεια, έχει εντρυφήσει στα του Σύριου, ενημερώνεται. Οι σελίδες μας είναι και δικά της δημιουργήματα, και εκείνη τα διαχειρίζεται. Εντάξει, τυπικά είμαστε κι εμείς μέσα, αλλά πιστέψτε με, δεν χρειάζεται καν να δω. Πραγματικά δεν χρειάζεται να δω. Απόλυτη εμπιστοσύνη. Κατόπιν ελέγχου όμως, Κατερίνα είναι εδώ. Επειδή αξίζει να είναι εδώ. Ξέρουμε ακριβώς. Και τώρα πια και οι αποφάσεις της, τώρα πια μπορεί και αποφασίζει εκείνη για κάποια πράγματα και μου λέει: λέω να το κάνουμε έτσι τι λες. Και της λέω: είναι σωστό. Πλέον έχει μάθει πώς λειτουργούμε. Με αξιοπιστία, με εντυμότητα, με ειλικρίνεια, εμείς είμαστε έτσι. Και είπαμε, είμαστε παρέα και οι καινούργοι, γιατί έχουμε και καινούργια μέλη και στην ομάδα του χορού, και, τα οποία εντάσσονται, πραγματικά μοιράζονται αυτό το ίδιο πνεύμα, έτσι, την ίδια διάθεση. Δεν είμαστε, είμαστε μία παρέα. Και που, να δείτε, τώρα λογικά θα έχουμε και την πίτα στο πρωτομάθημα. Και έχουμε και παλιά μέλη. Αν νόμιζε το παιδί, θα έχουμε και παλιά πίτα. Αυτό πάλι. Ναι, αυτό πάλι.
Ναι, αυτό, ναι. Η... Δηλαδή, η Κωνσταντίνα. Η Ντίνα, η Κωνσταντίνα εκεί. Παλιό μέλος και έχετε τώρα πλέον. Παιδάκι, ναι, και τώρα και έχουμε την κόρη της. Η Μαρίνα είναι εκεί. Μεγαλώνουμε γενιές και γενιές. Εμείς και το γνωστό γάλα, δεν θα πούμε. Ναι, λοιπόν, και πού να δείτε η επόμενη φουρνιά που έρχεται, που είναι τώρα στο δημοτικό, η οποία είναι στο δημοτικό. Λοιπόν, αλλά γνώση σε βάθος και η συμμετοχικότητα και η συμπερίληψη και όλα. Δεν βγάζεις τον προηγούμενο για να, για να μπεις εσύ. Για να μπεις εσύ ούτε καν επόμενος. Ναι, ούτε καν παρακάμπτοντας. Yes. Όχι, μαθαίνεις, μαθητεύεις, μαθαίνεις και μετά. Τώρα, εντάξει, Κατερίνα το ξέρει, σε κουπί λέω, και το ξέρει γιατί το έχουμε συζητήσει. Έχω βάλει ένα χρονικό όριο κι εγώ σε μένα. Εντάξει, δεν το έχουμε συζητήσει, μου το έχεις ανακοινώσει. Έχει διαφορά. Θέλει να πει ότι δεν είμαι πολύ μα... Ναι, τη το έχω ανακοινώσει. Ναι, ωραία, λοιπόν. Ναι, αλλά δεν είχε αντίσει γιατί στο είπα. Πώ το σκέφτομαι. Να με το πω. Ναι, αλλά. Κοίτα, άλλα 10 χρόνια, 40 χρόνια. Στα 40 χρόνια που βγάζει σύνταξη. Δεν είναι αυτό στα σχέδιά μου. Θα είμαι πάντα εδώ. Ετοιμάζω και επόμενες γενιές. Γεωργία, μ' ακούς, ναι. Λοιπόν, και θα στελεχώσουν και το κομμάτι αυτό το διοικητικό του Σύριου, επάξια, και εγώ είμαι σίγουρη θα είναι και καλύτερη και από εμένα. Και θα σταθούν δίπλα στην Κατερίνα και μετά η Κατερίνα θα προετοιμάσει αυτούς και εγώ από δίπλα. Θα είμαι πάντα εδώ, μα θα είμαι εδώ, δεν θα φύγω, δεν θα πάω σε άλλο πλανήτη, θα είμαι εδώ. Αλλά επειδή... Και η Μαρίνα και εσένα. Ναι, επειδή... Δεν σε ρωτάω. Μα εσένα δεν θέλω να κάνω. Δεν σε ρωτάω. Λοιπόν. Τέτοια λέγε. Δεν θέλουν και πολύ. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Ότι θα είμαστε εδώ. Κανένα δεν φεύγει από τον Σύριο παρατώντα τον. Και αυτοί οι οποίοι μένουν μακριά και πρόσφατα συνάντησα ένα μέλος μας το οποίο ζει στη Σύφνο, μένει στη Σύφνο. Να στείλουμε την αγάπη μας. Να στείλουμε την καλησπέρα μας, τα φιλιά μας, στον Τίνο, τον Γεωργούλη και στον Τάσο, τον Αναστάση, τον Γεωργούλη. Εκεί στο Αρτεμόνα και ναι, κάτω πετάλι τέλος πάντων. Εντάξει. Που είπαμε για Σύφνο, μπαίνω εγώ Σφίνα και δείχνω πάλι δύο φωτογραφίες. Μα βέβαια, ξέρω τι κάνω. Αυτές και αυτές δεν φαίνονται. Θα ανεβούν και θα τις δείτε. Θα ανεβούν πολύ, θα ανεβούν, εντάξει, το κεντράρο, το κεντράρο. Εδώ είναι από μια εκδήλωση που κάναμε στη Σύφνο τον Σεπτέμβριο του 97. Αυτό. Μαζί με τον Λίκη Ελληνίδων σε συνεργασία με την κυρία Καρόλη. Ναι, ήταν υπό την επίβλεψη τη αημνήστου κυρία Φραγκή. Τώρα μπορεί να το βάλει και κυρία με την έννοια τη σημαντικότητα όμω εδώ. Φραγκίσκης Καρόρης. Τι είπα, Φραγκίσκης Καρόρης, συγγνώμη, πήρα. Συγγνώμη. Παιδιά, απαράδεκτο. Από τις δύο τελευταίες φορές εσύ να έχουν ανεβάσει στα social. Ναι, εδώ μιλάμε 1997. Ακόμη δεν υπήρχαν τέτοιες. Ήταν υπό την εποπτεία της κυρίας Φραγκίσκης Καρόρη. Φίλη του ελληνικού νησιού και της θάλασσας. Είχε γίνει στο Δημαρχικό Κέντρο της Απολωνίας. Τίτος Πατρίκιος και φοβερή, η Ντόρα Ιτσάτσου, ναι, ήταν δηλαδή, ναι. Ο Εκατερινίδης, λοιπόν, και άλλοι πολλοί, τώρα δεν θα τα αναφέρω. Και είμαστε εκεί και είχαμε χορέψει και εκεί. Και να το πούμε και αυτό, η αλήθεια είναι ότι όπου έχουμε χορέψει εμείς, έχουμε κάνει τη διαφορά. Και ακόμα και όταν χρειάστηκε, γιατί το 94 ή το 95 είχαμε ξαναπάει στη Σύφνο, έχω μόνο από τις πρόβες τέτοιες φωτογραφίες, υπάρχει υλικό, μόνο δύο ζευγάρια. Είμαστε, ναι, εγώ χόρευα με τον Μανώλη, τον Άγα. Και εγώ με τον Κώστα τον Μπογιατζίδη. Ναι, να, την καλησπέρα μας. Άλλη μια φωτογραφία εδώ, με τον Κώστα τον Μπογιατζίδη και τη Χρυσή και την Αντωνία την Γεράρδη. Ναι. Και αυτή, αυτή θα την ανεβάσουμε. Δεν θα είναι τίποτα, τέλος πάντων. Αυτό ήταν από το 96, από μια εκδήλωση που είχε γίνει στο Καραποστάσι στη Φολέγανδρο. Ραλεγέου, κάτι τέτοιο. Με Ραλεγέου, ναι. Είναι μία από τις φορές κατά τις οποίες μας χρειάστηκε ο Δήμος και είμαστε εκεί. Και τα λέμε όλα αυτά για να δείξουμε ότι δεν είμαστε ένα σωματείο που τώρα ξαφνικά σηκωθήκαμε και λέμε υπάρχουμε. Α, αυτά είναι ντοκουμέντα. Και ούτε συγχωρείται κανείς, ειδικά από τους παλαιότερους, να λέει «Μα ποιοι είστε εσείς και ποιος είναι αυτός ο Σύριος» και έμαθα. Και μάλιστα
ένας ο οποίος ήταν, είναι τώρα, ήταν υποψήφιος με τη συμπολίτευση με τη Νέα Δημοτική Αρχή και μιας κάποιας ηλικίας, ο οποίος λέει ποιος είναι ο Σύριος και πότε ιδρύθηκε και ψάχνει να μάθει. Στον συγκεκριμένο δεν του επιτρέπεται, για να μην πω, του απαγορεύεται, να μην γνωρίζει. Γιατί κάποια στιγμή με είχαν καλέσει και να δούμε τι θα γίνει και με την εφημερίδα της Φολεγάνδρου, όχι δυτικών συμφερόντων, της Φολέγανδρο την εφημερίδα, Φολέγανδρος. Που εξέρετε τότε ο κ. Δανασίου. Ο αείμνηστος κ. Δανασίου. Και ήμουν εκεί. Αν και πάλι αυτό άτομο, εντάξει, έχει τα δικά του. Λοιπόν, δεν θα κάτσω να... δεν κυτρινίζουμε εδώ. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούν να λένε ποιοι είμαστε. Είμαστε εκεί. Δεν μας θυμάστε. Μα... δεν θέλουν να μας θυμούν. Ναι. Αχ, για όσους δεν θέλουν να μας θυμούνται, θα τους στεναχωρήσω. Γιατί είμαστε σε συζήτηση για πάρα πολλά πράγματα και ελπίζω να προλάβουμε, Κατερίνα μου, τα έχουμε πει και κατηδίαν. Εντάξει, ξέρεις τι σε περιμένει. Είχα και μία συνάντηση. Τη Δευτέρα είχαμε συνάντηση και με έναν πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, η αλήθεια είναι, να το πω αυτό. Μπορεί οι ιδέες να είναι από μένα, από τη Μαρίνα, από την Κατερίνα, αυτό και να είναι. Έχω το τελικό ρετουσάρισμα, εντάξει, την πλαισίωση, τη θεωρητική, λογικό, την ιστορική, λογικό. Αλλά η υλοποίηση στο χορευτικό κομμάτι είναι Δομήτη Κουκούλη, Κυριάκος Κρεούζης. Στο σκηνοθετικό είναι επίσης οι δύο προαναφερθέντες, οι δασκαλοί μας, αλλά και η Ευγενία Ιντουκίεβιτς. Να πούμε εδώ τώρα και κάτι, γιατί εντάξει, δεν είναι ακριβώς διαφήμιση, αλλά είμαστε περήφανοι για τους συνεργάτες μας. Εντάξει. Η Ευγενία Ιντουκίεβιτς αυτή. Συνεργάτες και οι φίλοι προπάντων. Αυτό, μπράβο Κατερίνα. Αυτό. Ήδη πέστη ναι. Έχει πρεμιέρα στις 18 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι βοηθός σκηνοθέτη, σκηνοθέτη ο Ιάκωβος Μιλωνάς, που θα τους έχουμε εδώ πέρα. Να, έλα να πω και κάτι ρε κορίτσια, τόσο σημαντική και δεν έχω πει για κανένα. Είναι με τον Σπύρο τον Βιμπίλα, την Κατιέτη Ταραμπάνκο, είμαι μένει με καμία. Έχει πολύ γέλιο αυτή η παράσταση, πραγματικά είναι αξιόλογη και να την δούμε. Εμείς θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν πολύ περήφανοι γι' αυτό και ξέρω ότι η αλήθεια είναι ότι το βάρος για όλα αυτά τα οποία συζητώ, κανονίζω εγώ, θα πέσει στους συνεργάτες μου. Μην με κοιτάς, Μαρίνα. Προστανίας. δηλαδή, ναι, την εξής μία η οποία έχει διεκπαιρεώσει και πάρα πολλά. Κατερίνα μου, είδες, γι' αυτό σε προπονήσαμε. Λοιπόν, πιες νερό και πες μας πώς... Λοιπόν, θα της δώσουμε το λόγο να μας πει πώς οραματίζεται εκεί. Μάλλον, όταν ξεκίνησες, πώς ένιωθες τότε, θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου τότε και τα συναισθήματά σου τώρα, τώρα που είσαι πια... 1994 μιλάμε τώρα. Σαν παιδά, από την αρχή. Πώς το θυμάσαι το να πας στο χορευτικό κάθε Κυριακή, νομίζω κάναμε μάθη. Έρχονται και κουμπώνει στο μυαλό σου αυτή η πληροφορία ότι έχω μάθημα χορού. Ξέρεις το πώς όλο το πω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα πριν ξεκινήσει κάτι, ενώ τώρα ας πούμε είμαστε καθημερινές, είδατε αυτό το έχουμε βελτιώσει ναι, γιατί ναι. Ξέρουμε. Μια κυρία και έχουμε όλοι στα σπίτια μας να καθίσουν. Τώρα ναι, μέσα από μικρά παιδάκια. Ναι. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, εγώ ήμουν το παιδάκι που σε όλες τις εκδηλώσεις που είχαμε στους γονείς μου, μου πέσε ότι και χόρευα. Χόρευα. Εντάξει, αυτό πίσω που πάνε και πιάνουν τα παιδάκια. Δηλαδή πάντα μ' άρεσε. Ναι, γιατί οπότε... έχει να κάνει και με αυτό το μεγάλο κομμάτι και αυτό. Ξέρεις, αυτό που λες τώρα το είχαμε και εγώ με το Φωτεινή, με τον μπαμπά και τη μαμά στα πανηγύρια στο κολέγιο. Δηλαδή πάντα στην ουρά από πίσω. Ναι, αυτό δείχνει ότι. Σε τραβάει. Και γι' αυτό μάθαμε τα φολεγανδρίτικα. Γιατί. Ναι. Και σεβαστήκαμε βέβαια και το ιδιαίτερο χρώμα των δικών μας χωρών. Πολύ βασικό. Πολύ βασικό, γιατί αυτά θα πούμε σε άλλη εκπομπή όταν θα μιλήσουμε του χώρου φολεγάνδρου. Και όχι μόνο. Οπότε μ' άρεσε. Δηλαδή... Σου κουμπώνε καλά, δεν ήταν να το κάνει το ζώο. Όχι, όχι, με χαρά. Όχι, ίσα. Δηλαδή δεν ήθελα ούτε. Ξέρεις, Μαρίνα, απενοχοποίηση, χωροχάρτη για απενοχοποίηση. Όχι, δεν ήθελα. Δεν ήθελα να λείπω. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί εκείνα τα χρόνια, επειδή το θέμα του συλλόγου ήταν πιο έντονο στο μυαλό όλων των πατριωτών. Δηλαδή, ο σύλλογο να στηρίξουν και όλα αυτά. Μπορεί κάτι να ήταν.
μας χρειάζεται ο χωσύλογος, πρέπει να πας για μάθημα. Ξέρεις πώς το λέω. Ναι, όχι. Λίγο το, με το ζόρι, ναι. Γιατί εγώ το παιδί μου θέλω να μάθει να χορεύει. Εγώ το παιδί μου είμαι μαθητή. Καμία σχέση. Αλλά εσένα σου άρεσε η από τότε. Όχι, δεν ήταν αυτό. Όχι, αλλά εγώ το ζητούσα, δηλαδή δεν ήθελα να λυπώ. Ναι, δηλαδή, άμα γινότανε κάτι και έλειπα, στεναχωριόμουν κιόλας. Το ξέρω αυτό, Κατερίνα, και ναι, αυτό... Αυτό είναι και στοιχείο που δείχνει και την εξέλιξη, αλλά και την αγάπη. Ακριβώς το ίδιο θα έλεγα. Mm. Και να πω κάτι εδώ, εντάξει, τώρα επιτρέψτε μου πάλι το αυτοαναφορικό σχόλιο. Αυτό το είχα εντοπίσει, το είχα επισημάνει. Και σε σένα και στη Φανή. Δεν είναι τυχαίο που μέσα στο συμβούλιο είμαστε οι δύο παλιές, δύο καινούριες, εντάξει, και ένας, έχουμε και έναν άντρα ο οποίος είναι φίλος, γιατί εντάξει, έχουν και φίλοι μας συμμετοχή σε όλο αυτό και κατά καιρούς στο συμβούλιο υπήρχαν ως μέλη και φίλοι, ναι, μη φολεγάνδροι, αλλά φολεγάνδροι της καρδιάς, όπως λέμε. Λοιπόν, πάρα πολύ φολεγάνδροι και τους χώρους. Πάρα πολύ, έτσι, έτσι. Να πω τώρα λοιπόν μια καλησπέρα στον Σάφτον Πολυκανδρίτη, τον πρώτο γραμματέα του συλλόγου μας, τον θυμάσαι? Ναι. Ναι. Καλησπέρα Στάθη. Καλησπέρα Στάθη, είναι στην Τίνο. Γιατί βεβαίως, αν είναι να πιάσουμε όλους τους φίλους μέλη του Σύριου σε όλα τα νησιά, γιατί είπαμε Σύφνο, είπαμε Τίνο, έχουμε ξανά κάποιον. Κρήτη. Ναι. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Κυριάκο, Τσαμουτζόγλου, Αξά. Το λέμε γιατί είχαμε επαφή. Θέλω να δείξουμε λοιπόν ότι στο Σύριο ερχόσαν και φίλοι της Φολεγάνδρου και έρχονται ακόμη. Αλλά ο Κυριάκος δεν είναι μόνο φίλος. Όχι, είναι και παιδιά της, ναι, αλλά άνθρωποι που. Εδώ να πω κάτι. Παιδιά, υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο πρέπει να. Εντάξει, από τις παραστάσεις. Πρέπει να το μαζέψουμε όλα. Εκεί θα φανεί όλη η αλήθεια του πράγματος. Όπως και εγώ με την Τίνα, την Τίνα Κιούση, καλησπέρα. Ο Κιού, κατά μεταξύ, εγώ όλο Κιού τη λέω. Από το. Το έχει υπερικόψει. Ναι, εντάξει, μας έχουν καταστρέψει αυτά. Αυτά είναι. Που στην εφηβεία, που ήταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν και Σάββατο τότε. Το πήγαμε Σάββατο μετά. Το είχαμε κάνει Σάββατο τότε. Και πάλι θυμάμαι, κουκάκι, λεωφόρο, βουλιαγμένες, ακόμα στα μεταφόρια. Κάναμε την πρόβα μία-μία μισή ώρα και φεύγαμε πάλι. Και πάλι μας άρεσαν. Δηλαδή και την Τίνα την είχα τραβήξει. Αφού θυμάμαι ότι ήμασταν στο σπίτι και κάποια στιγμή μου έλεγε, ξέρω εγώ, Κατερίνα, πώς είναι αυτό. Δεν την δεν θυμάμαι αυτό. Και κάναμε πρόβες μόνες μας. Αφού σκέψω ότι η αδερφός της κάποια στιγμή μου το είπε, μου λέει αυτό το πράγμα λέει, που κάνατε, ακόμα και στο σπίτι μου λέει, που κάνατε πρόβα και το ψάχνατε, μου λέει. Ήταν απίστευτο. Ξέρεις τι, θυμάστε τι έλεγε ο μπαμπάς, θα το κουμπώσω τώρα εδώ πέρα, πάντα του λέγανε ότι αυτός ο μαθητής είναι έξυπνος και έλεγε δεν με ενδιαφέρει ο έξυπνος μαθητής, με ενδιαφέρει ο μελετηρός μαθητής. Επιτρέψτε μου, προσυπογράφω, σοφά τα λόγια του. Δηλαδή ότι ένας άνθρωπος όταν αγαπάει αυτό που έχει μπροστά του, ακόμη και ας μην είναι ο καλύτερος, ας μην είναι το ταλέντο το χορευτικό ή ας μην είναι ο πολύ έξυπνος μαθητής που είναι η διάνοια, αυτό το λέω τώρα για τα μαθήματα, αυτός που θα κάνει την προσπάθειά του και θα το μελετήσει, θα εξελιχθεί περισσότερο από ένα ταλέντο ή από έναν πολύ έξυπνο μαθητή. Θέλετε να σας αναφέρω υπάρχουν εγώ. Καμένα χαρτιά έξυπνοι μαθητές, υπάρχουν και καμένα χαρτιά ταλέντα στο χορό και... Αντιστρόφως, τα ταλέντα, εάν δεν εξελιχθούν και δεν δουλέψουν, δεν εργαστούν, παραμένουν ταλέντα. Και αν κάνουν τα πάνω-πάνω, είτε αυτό λέγεται στο χορό, είτε στη μουσική, είτε στα γράμματα, είτε στο ποδόσφαιρο, σε οποιοδήποτε άθλημα, παραμένουν ταλέντα. Αλλά το ταλέντο, το τάλαντο, εάν δεν το αξιοποιήσεις, είναι σαν να μην το έχεις. Ενώ, εάν δεν το έχεις και το δημιουργήσεις ως επίκτητη ικανότητα, αυτό αξίζει και επιβράβευση και ανάδειξη και ειδού το παράδειγμα το λαμπρό εδώ πέρα. Η Κατερίνα δεν ήταν. Όχι, θα πούμε αλήθειες. Η Κατερίνα μπορεί να μην ήταν το ταλέντο στο χορό, ας πούμε, όπως είχαμε τώρα κάποια άλλα παιδιά, δεν θα πω ονόματα εδώ γιατί δεν είναι παρόμοια. Δεν ήταν. Έγινε όμως. Έγινε μια πάρα πολύ καλή χορεύτρια γιατί δούλεψε. Έχω μαθήτρια. Να στείλω την αγάπη μου στην Νατάσα μου, η οποία λατρεύει τον μπαλέτο και η οποία... το σύγχρονο, παρακαλώ, το διορθώνω. Συγγνώμη, καλέ, καλησπέρα στις Βρυξέλλες. Ναι, έπρεπε να το πω και αυτό. Ένα από τα παιδιά της καρδιάς μου, την ψυχολόγο μου, κυριολεκτικά, ψυχολογία.
Σκίσαμε, περάσαμε έτσι που είναι επιτυχία τότε. Και αριστεύσε και μετατροπή. Σε παρακαλώ, σας παρακαλώ τώρα, για τα δικά μου παιδιά μιλάμε. Εντάξει, αφήστε με να έχω κι εγώ ένα... Αυτό, ναι. Ναι, γιατί τα παιδιά μου εμένα κάνουν πρωταθλητισμό. Λοιπόν, και δούλεψε τόσο σκληρά, θυμάσαι τι μας είχε πει, ότι δεν είχε τα ανοίγματα, κάπως μας το έλεγε. Και το δούλεψε. Και στο χώρο. Α, καλά στα μαθήματα, εντάξει, ναι. Αυτό είναι δικό μου κομμεντάξει τώρα, αυτό που μάλλει. Ναι. Και τι σημασία έχει. Αριστέψαμε. Αυτό ακριβώς. Κοινάξαμε την πάνω. Πολύ σκληρά. Η δουλειά λοιπόν μετράει. Η δουλειά. Όλα. Έτσι. Ναι, στα πάντα. Βέβαια, να το πω ρε κορίτσια, πρέπει να έχει και τους σωστούς δασκάλους. Είτε αυτό είναι η Φωτεινή, είτε είναι η Δομνίκη. Άμα πάρεις τώρα τη Μαρίνα να σου κάνει χορό. Και, ξέρω εγώ τον Μάριο για να σου κάνει. Πρέπει να το έχεις και αυτό. Αλλά πρέπει να έχεις και το μεράκι. Ναι, να ασχοληθείς. Είπα τώρα Μαρίνα χορό ή Φωτεινή χορό. Ναι, ναι, κατάλαβα. Βέβαια, εμένα κάποιος μου είπε ότι εγώ μπορώ να τραγουδήσω άμα κάνω μαθήματα. Το σκέφτομαι. Μαρίνα, μου το έχουν πει και εμένα. Λέτε μας, δεν μας φάνε τα λεφτά. Εγώ πάλι δεν νομίζω. Και εγώ τραγουδάω, μόνο μια φούρνη κατσαρίδε. Αυτό το ταλέντο έχει πάρει η αδερφή μου. Είναι καλή φωνή. Ναι, ακούστε λοιπόν, εχθές το βράδυ χρειάστηκε να τραγουδήσω σε μια μαθήτρια μου για να της δείξω. Γιατί κάναμε ρυθμό, λογοτεχνία, ποιήση και έπρεπε να δείξω τον έμετρο λόγο και πώς, ο εσωτερικός ρυθμός. Και τη τραγούδισα λίγο. Και μου λέει, κυρία, έχετε πάρα πολύ ωραία φωνή. Α, εντάξει. Έχει ελληνικά ακούσματα, είδε. Ναι, ναι, έχει. Πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλικούλα. Τέλος πάντων. Τι πάνω, παιδάκι. Ναι, όντως. Όλοι οι μαθητές, έτσι, είναι επόμενο. Με μένα που έχω. Λοιπόν. Λίγο που μόνοι με την αλήθεια. Ναι, στη φωνή. Για τη φωνή. Μόνο για τη φωνή. Τι δοκιμασία κι αυτή. Λοιπόν. Στο διατάφτα, οπότε λοιπόν, σε ευχαριστούσε το να πηγαίνει σε. Πάντα. Δηλαδή δεν ήθελα να λείψω ποτέ. Νομίζω πως ότι έχει κάνει σε άλλα χορευτικά μαθήματα. Ναι, σε έχει πάει κι αλλού. Έχει κάνει. Δεν μας πειράζει να τα αναφέρει. Όχι. Στον καρφί έχει πάει. Πού έχει πάει. Όχι. Στον καρφί πάρει η Ελένη Τσαούλη. Ελένη Τσαούλη. Με δασκάλα τη Βασίλο. Βασίλο, έχει αυτό. Τώρα, είναι αυτό έτσι. Το όνομά της, αυτό τώρα τι της λέει. Τόσα χρόνια. Ναι, τώρα μην τη φαινούμε σε... Εντάξει, δεν πειράζει, την οποία την είδαμε, τώρα τι ερώτηση. Φιλάκια τώρα. Βασίλο, εντάξει. Η οποία ακόμα, παιδιά, κάποιοι άνθρωποι μας λέει, διδάσκει, χορεύει, κάνει τα πάντα. Κάποιοι άνθρωποι, τι μα την είδαμε κιόλας. Μα, είδαμε. Και μα λέει ακόμα μωρά μου. Έτσι. Φαντάσου, φαντάσου. Κάποιοι άνθρωποι γίνονται γνωστοί με το μικρό τους. Ναι, η αλήθεια είναι. Η οποία θυμάμαι μας έβαζε και τραγουδάγαμε παιδιά και όλα τα τραγούδια που έχω πάθει, τα παραδοσιακά. Τραγουδάγατε πάνω στο χορό δηλαδή, τραγουδάγατε το τραγούδι που χορεύατε. Ναι, για να το... Ξέρεις, αυτό είναι και καλό για το ρυθμό. Ναι, και κοιτάξτε, είναι καλό και για κάποια συγκεκριμένα, για το παραστασιακό κομμάτι και για κάποια συγκεκριμένα τραγούδια, χορούς μάλλον, Βασίλο Ιωάννη, όπου η πρώτη πρέπει να τραγουδείς. Την καλησπέρα. Συγγνώμη, Βασίλο. Έλα τώρα, εντάξει. Τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει κάτι, εντάξει. Δεν πήρα. Μα για όνομα, σιγά. Είδες λοιπόν, ναι, μόνο αυτό ήθελα να πω. Είναι παραγμένα στα παιδιά. Ναι, το αυτό αναφορικό σχόλιο. Γιατί ήσουν παιδάκι τότε που έπαιξε μαθήματα. Είμασταν στο δημοτικό. Δημοτικό και σου έχει μείνει ακόμη. Στο δημοτικό ήμασταν. Αυτό το οποίο ξεκίνησε. Δημοτικό μετά. Βρεθήκαμε κάποια στιγμή. Είχα πάει σε ένα-δύο μαθήματα, αλλά μετά δεν το συνεχίσαμε. Έκανες παράλληλα, έτσι. Ναι. Θυμάμαι. Mm-hmm. Θυμάμαι. Γιατί... κάποια παράλληλα και κάποια έτσι. Αλλά... Θύμησε μου, κάποια στιγμή είχαμε παράσταση εμείς και είχες παράσταση και εκεί. Καλά, το θυμάμαι. Ναι. Ναι. Να ντυθώ γρήγορα, να αλλάξω γρήγορα, γιατί εμείς είχαμε νομίζω πρωινή και μετά είχες απόγευμα ή κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι. Και αυτό έχει, είναι και αυτές οι ωραίες φάσεις, έτσι, στα καμαρίνια αποδυτήρια, έτσι πίσω. Έλεγα λοιπόν ότι να ιδέες, όμως, για την Κατερίνα, ξέρω να διαλέγω συνεργάτες. Εγώ το είδα αυτό και στην Κατερίνα, το είδα και στη Φανή αυτό. Με τη Φανή θα βρεθούμε εδώ, σε επόμενη εκπομπή, γιατί να πούμε κάποια άλλα πράγματα επίσης και με εκείνη. Εντάξει. Κολλιόταν σήμερα, δεν μπορούσε, θα ήταν ιδανικό αν είχε καταφέρει να είναι. Ναι. Μα και την επόμενη φορά ήταν και τέσσερις θα είμαστε. Εμείς θα είμαστε. Πρέπει να μαζευτούμε και τέσσερις, να το κάνουμε. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε, ναι, μπορεί να το δούμε πώς θα είναι το πρόγραμμά μας. Μακάρι να είναι και ο κύριος Νικόλαος ο Μάτσικας.
Αν φέρει ρακί, υπάρχουν περισσότερε πιθανότητε. Κάτι θα φέρουμε και κάπω έτσι. Γιατί νυφάλια, για να πούμε κάποια πράγματα. Μήπω να το ξεκινήσουμε από μεσημέρι και να το φτάσουμε γρήγορα. Κοιτάξτε, επειδή μετά από εμά, από το Φεβρουάριο, θα έχει εκπομπή η φίλη Κουμπάρα και συνεργάτητα η Μέρη Σημεωνίδου, η σύζυγο του Παναγιώτη Κωνσταντίνη. Μπορούμε να κάνουμε το back to back σε εκπομπέ, αυτό το οποίο είπα, αλλά αυτό θα το δούμε πώς θα γίνει. Μπορείς να πούμε. Θα πούμε. Δεν θα τα πούμε όλα. Όχι, θα ναι. Εν τω μεταξύ, με τούτα και με εκείνα. Δεν έχω διαβάσει το σκοπό τη ιδρύσεω του Σύριου από το καταστατικό. Όχι, να τελειώσουμε. Πώς μου τα πει. Μην το ξεχάσουμε, γιατί αυτό. Κρατήστε την εκπομπή αν θέλετε, για να τα ακούτε όσοι τυχόν έχετε απορίες. Η Κατερίνα λοιπόν μας λέει ότι ξεκινάει από το χορευτικό της Συλλόγων Αμελητών, γίνεται αυτή η εμπλοκή, θα τη χαρακτηρίσω εγώ, και μεταπηδάει στο χορευτικό του Σύριου. Εμπλοκή η οποία τότε... παρολίγο να γίνει συμπλοκή, αλλά εμπλοκή, το αφοσοβήσαμε. Έχω μια ανάμειξη αυτό ότι ναι, πες. Σταματήσαμε το χορευτικό του Συλλόγου, μεταπηδήσαμε στο Σύριο, τότε εμένα, ναι και μικρή βέβαια, δεν με διέφερε τι γίνει. Πού να χορεύω. Φυσικά. Ναι, φυσικά. Έτσι. Απλά να ξέρει. Και νομίζω ότι τότε έκανε και όλα ότι σου λέει να χορεύω και κάπου να έχω και το δάσκαλο που είχα. Γιατί ήταν και αυτό. Ναι, ήταν αυτό ο έρωτας που υπήρχε με τον μαθητή. Και ο Ανδρέας ήταν πολύ καλό, αλλά ο Μπάμπης. Ναι. Ξέρεις, ο κύριος Κατσούρας ήταν καλό. Ο Κατσούρας πρώτα απ' όλα δεν είναι επαγγελματίας χορευτής. Ενώ και με αυτόν ήταν ωραία, περνάμε πολύ ωραία, μας μάθαινε και αυτά. Αλλά ο Μπάμπης είναι... Αλλά ο Μπάμπης είναι ο Μπάμπης. Είναι ο Μπάμπης μας, είναι ο Μπάμπης μας. Είναι ο δάσκαλος της καρδιάς μας. Λοιπόν, ο Μπάμπης ο Παναγιωτόπουλος. Εντάξει, υπάρχουν δάσκαλοι και δάσκαλοι. Και είναι και επαγγελματίας βέβαια, αλλά είχε και... Ο Μπάμπης ήταν αυτό. Ήτανε δάσκαλος με όλα τα γράμματα κεφαλαία, με σύνδεση στενή με τα παιδιά. Έτσι, είχε δέσιμο αυτό που λέμε, αυτό το οποίο λέμε δέσιμο. Δέσιμο, αλλά και αυτηρότητα που χρειαζόταν. Πάρα, ναι, ήταν αντικειμενικό, ήταν, δεν το συζητώ. Ναι, ναι, πάντα. Και μιλώντας γι' αυτό τώρα, να βρήκα μεταξύ, δηλαδή έφερα μία ανακοίνωση την οποία τότε, το μακρινό 1997, είναι ναι. Και χειρόγραφη. Ναι, 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 31/12/97, ήταν ενημέρωση στα παιδιά ότι. Το ποιος θα χορέψει, πού θα χορέψει, πότε θα χορέψει και αν θα χορέψει. Ναι, το αφήναμε στη διακριτική του δασκάλου, δηλαδή εμείς είχαμε μόνο καθαρά στο οικονομικό κομμάτι ότι να τακτοποιήσουν εντάξει τις υποχρεώσεις τους, αλλά στο χορευτικό, παραστασιακό ήταν όπως και το διδυτικό συμφωνητικό και όλα αυτά. Τα λέω όλα αυτά όμως για να δείξω ότι όλα. Έτσι, μα και υπάρχει, δηλαδή είναι όλα. Με πλαισίωση τυπικής ισχύως. Δηλαδή, δεν είμαστε μία παρέα που βρεθεί. Δεν ξέρω, βρε Μαρίνα. Πιστεύεις ότι το καταστατικό θα μπορέσει να φανεί ότι είναι με τις υπογραφές. Έφερα και το. Φαίνονται τα χαρτώσιμα πάντα. Εντάξει, μεγάλο. Φαίνονται αυτά που από την και η πλαίσια φραγίδα του κράτους. Θυμάμαι κάποια στιγμή. Από πίσω, εντάξει, τώρα... Δηλαδή, τι άλλο. Τι θυμάμαι κάποια στιγμή με τα στεράκια που μας βάζατε. Ναι, το βλέπω. Ανάλογα, απουσίες. Απουσίες, παρουσίες και παρουσίες, αν... Τη συμπεριφορά. Ναι, όλο αυτό και μας βάζανε στα ράκια. Μετά μας έλεγε, εσύ έχεις τόσα, μπράβο σου, εσύ έχεις τόσα. Ναι, 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 η αξιο... Το θυμάμαι. Βλέπω εδώ, λέει, επίσης να θυμάστε ότι δεν πρέπει να περιμένετε κάθε Σάββατο τηλέφωνο για το μάθημα, γιατί είχαμε ένα... Είχαμε πριν Σάββατο, μετά το πήγαμε Σάββατο. Να σας ειδοποιούμε τηλεφωνικά μόνο στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα γίνεται μάθημα. Εσείς όμως υποχρεωμένα μας ενημερώνετε. Αυτά είναι γραμμένα από εμένα. Ναι, κανονισμός καθαρά. Λοιπόν, και με κεφαλαίκια. Επειδή είχαμε να κάνουμε με παιδιά. Και πάντα τα παιδιά, η εφηβεία. Και πάντα εγώ έχω τα κουτάκια μου και θέλω την οργάνωση και θέλω τη στόχευση. Ναι. Γιατί θυμάστε το μετά λίγο και λες. Είναι θέματα. Μάλιστα στα 10 μαθήματα από τα 12. Και, και για να μιλήσω για τον εαυτό μου, γιατί αυτά τα έχω κάνει. Λοιπόν, το ξέρετε πολύ καλά. Οι μαθητές μου, η κυρία Καριστινέου, είναι αυστηρή, αλλά δίκαιη. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να ασκήσω κριτική πριν να κάνω εγώ αυτοκριτική. Λοιπόν, αυστηρότητα, συνέπεια, οργάνωση και ήθος. Ηθική, δηλαδή, τα θέματα ηθικής τάξεως και τάξεως εν γέννη, όπως και αξιολογήσεως για εμένα, είναι οικεία και είναι θεμητά. Και αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές μου.
Και γι' αυτό είχα και, και πρόσφατα στα κοινά τη στάση την οποία είχα. Και επειδή πριν είπαμε ότι θα κάνουμε εκτός Φολεγάνδρου, και αυτό το λέω και στο τηλεοπτικό αέρα, το Συμβούλιο έχει ενημερωθεί, μόνο εκτός Φολεγάνδρου, το ξέρετε, όσον αφορά σε εμένα και όσον αφορά εμένα. Για συγκεκριμένους λόγους ηθικής τάξεως. Και το αφήνω εδώ γιατί δεν είναι αυτό. Απλώς το λέω ηλίστον πάρω. Μα δεν θα πηγαίναμε μέσω Δήμου, θα μπορούσε να γίνει κάτι σε ιδιωτικό χώρο, το οποίο όμως θα έφερνε πάρα πολύ κόσμο στο νησί και θα συνέβαλε στην εξωστρέφεια του νησιού. Αλλά εγώ συνεργάζομαι, κοιτάξτε, εάν δεν πιστεύω κάποιον και αν είναι θέματα ηθικής τάξης, το τονίζω, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Θα σε διακόψω και θα σου επισημάνω ότι επειδή μαζεύεται ο χρόνο στην εκπομπή. Και έχουμε να πούμε μόνο το. Με την Κατερίνα. Με την Κατερίνα, το σκοπό θα το πούμε στα γρήγορα. Ο σκοπό. Λοιπόν, το διαβάζω γρήγορα. Γρήγορα και να μιλήσει με την Κατερίνα. Μόνο αυτό, όχι, θα τα πει. Σκοπό του σωματείου είναι η διάσωση και διάδοση τη ελληνική παραδοσιακή κληρονομιά και των ελληνικών παραδοσιακών χωρών, όπως επίσης και η διάσωση της λαογραφικής και πολιτιστικής ταυτότητας και ιστορίας της νήσου Φολεγάνδρου Κυκλάδων. Η ανάπτυξη και διάδοση της χορευτικής τέχνης γενικά, σχετικά με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό, και φολεγανδρίτικο ειδικότερα, τον μοντέρνο και τον λαϊκό. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Αθήνα, σε πόλεις κομοπόλεις της Ελλάδας και της Αλλοδαπής. Η ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών, με την αποστολή στο εξωτερικό καλλιτεχνικών χορευτικών συγκροτημάτων, τεχνικών μελών ή συνεργατών του σωματείου, για την συμμετοχή τους σε αντίστοιχες εκδηλώσεις και για ενημέρωσή τους στον τομέα του χορού, του πολιτισμού και της λαογραφίας, τόσο της νήσου Φολεγάνδρου όσο και της Ελλάδας γενικότερα. Η μετάκληση από το εξωτερικό καλλιτεχνικών συγκροτημάτων ή επιστημόνων για διαλέξει σεμινάρια, σε αυτά τα κομμάτια, ειδικά σε αυτό, ναι. Ήμουν συνεπής στο παραστασιακό. Η διοργάνωση πλήρης ημερική χορευτικών θεατρικών εκδηλώσεων, τηλεοπτικών και δισκογραφικών παραγωγών. Το δισκογραφικό, παιδιά, ήταν μια άλλη εποχή. Τώρα είναι τα. Τα κάναμε για να μπορούμε να είμαστε και εκδόσεων. Γιατί είχαμε σκοπό τότε, δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε. Να καταγράψουμε, ας πούμε, τον Μπαρμπαθανάση τον άλλο. Ναι. Αν και κάπου έχει καταγραφεί κάτι, ένα κομμάτι, και ξέρω και ποιο το έχει, αλλά δεν θα το πω από εδώ και δεν είναι Φολεγάνδριο. Και το είχε καταγράψει. Λοιπόν, το καταστατικό, για να μην πολυλογούμε, είχε όχι, μέσα. Εδώ θα τελειώσω λέγοντας και εκδόσεων σχετικών με τον χορό και την διάδοση της ελληνικής παράδοσης και φολεγανδρίτικης ειδικότερα. Η διοργανώση προτύπων σεμιναρίων, μαθημάτων, συνεδρίων σχετικά με την τέχνη του χορού και η διδασκαλία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και των μέσων αυτής, αλλά και ειδικότερα της φολεγανδρίτικης. Τελειώνω με την έρευνα, γιατί είναι το κομμάτι το οποίο έχω με τη φορέση. Η έρευνα της πολιτιστικής, εθιμογραφικής, ηθογραφικής και πολιτισμικής ταυτότητας της ελληνικής παράδοσης και η καταγραφή του λαογραφικού και εθιμοηθογραφικού στίγματος της ελληνικής και παραδοσιακής κληρονομιάς μέσα στο πέρασμα των χρόνων και της ιστορίας. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ναι, για να καλύψουμε τα πάντα. Οπότε νομιμοποιούμαστε να κάνουμε τα πάντα. Και έρευνα και σεμινάρια και αυτά και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο παρουσίασα. Δεν είμαστε ούτε ουρανοκατέβατοι, ούτε χθεσινοί. Και πάνω απ' όλα να πούμε ότι ναι. Ο σκοπός του Σύριου και ήταν, είναι και θα είναι η αγάπη και αυτό που θα θρέφει την αγάπη μας για όλα αυτά είναι η αγάπη μας για τη Φολέγανδρο. Για τη Φολέγανδρο, τον τόπο, το τονίζω. Για τον τόπο μας. Και μας πληγώνει πραγματικά που όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν επιδεικτικά αγνοήσει οι συμπατριώτες. Όχι, καθόλου δεν μας πληγώνει, Μαρίνα. Όχι, εμένα με πληγώνει. Με πληγώνει για αυτός. Πώς με πληγώνει, με πληγώνει στο βαθμό του ότι υπάρχεται, όμως σε ανάγκη έχουν καλέσει. Συγγνώμη. Γιατί δεν μπορείς να με αγνοείς τα 30 χρόνια και τα 3 που με χρειάζεσαι ένα στο τζελεμέντε να χορέψεις. Ναι. Και μετά έλα για να καλύψεις. Το έχω ξαναπεί από εδώ. Φεστιβάλ, ή έλα γι' αυτό. Και κάτι άλλο. Τα δικά μας, δεν θα πω έτσι ποιητικά τα απομεινάρια, ό,τι εμείς τους δείξαμε, χελιδονίστηκα, δηλαδή τα πάνω-πάνω και οι Μητελοί τα πήρανε και έχουν τώρα, έχει δημιουργηθεί μια ομάδα χορευτική. Ναι, αλλά μονίμως την ίδια χορογραφία
Ναι, τη δική μου κακεκτημικά. Εντάξει, κάντε κάτι άλλο. Εντάξει, πάει αυτό, τελείωσε. Εντάξει, δεν επιτρέψτε χωρίς, μου. Δεν χορεύεις πάντα το ίδιο. Πρώτον, ο χορός μας, το συρτό μας, και δεν είναι και δεν ποτέ το ίδιο. Δεν είναι ένας χορός με συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή, δεν είναι ένας χορός όπως είναι... Δεν θα το αναλύσουμε τι είναι και τι δεν είναι. Δεν θα το αναλύσουμε γιατί στο χώρο αυτόν υπάρχουν πολλοί αλεξιπτωτιστές ή κάποιοι οποίοι θεωρούνται, νομίζουν ότι είναι οι δήμονες και επαΐοντες. Δεν θα τους το κάνουμε πιο εύκολο. Είμαι εγώ η κακιά. Okay. Εδώ, σταματάμε εκεί. Σταματάμε εδώ. Πάμε παρακάτω να μας το πει και την Καταλήνα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το παιδί μου. Και ιδού η Φολέγανδρος, ιδού και η Έρεμα. Κάτι κατοχυρωμένη βέβαια η Φορεσιά, η Κατερίνα το ξέρει. Τα πνευματικά δικαιώματα. Πολιτικά. Λοιπόν, αλλά όχι Μαρίνα, η Κατερίνα γνωρίζει ότι, ας πούμε, να, η παρουσίαση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί να μας πληγώσει αυτό το εκεί, γιατί σε πληγώνει αυτό. Δηλαδή στον πανεπιστημιακό χώρο η αναγνώριση στους άλλους πολίτες. Γιατί να με πληγώνει, οι πρώτοι μας ή οι τελευταίοι που δεν έχουν γίνει άγιοι στον τόπο του. Α, και όχι μόνο αυτό. Επιτρέψτε μου, και είναι θέμα, εντάξει, σε ποιο την αξιολογική κρίση επιλέγεις να θέσεις τον εαυτό σου. Α, στην άλλο. Έτσι, το ξέρω. Οπότε, στην Κατερίνα, εδώ τελειώσαμε. Και τώρα, κορίτσι μου, από τη νέα σου θέση, τι νέα δηλαδή, έχει παλιώσει και αυτή. Είναι τώρα, σε, γιατί εμείς είμαστε και πενταετούς. Μια πενταετία. Ναι, πώς το λένε, θητείας, ναι. Σαν τη λέξη. Είναι τώρα δεύτερη συνεχόμενη, Κατερίνα Αντιπρόεδρος. Πώς είναι λοιπόν από εκεί που στα μικρά τα σου ήσουν το παιδάκι το αυτό, πώς είναι Κατερίνα. Γιατί αυτό είναι μια εμπειρία, μόνο εσύ μπορείς να μας πεις πώς είναι. Γιατί είπαμε, θα συστήσουμε τον Σύριο σε όλες τις πτυχές του. Για πες λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί τι σε έκανε να μείνεις, ρε παιδί μου, δεν έφυγες ποτέ. Αυτό εντάξει, μόνο επειδή σου άρεσε ο χορός, ήταν αρκετό αυτό. Γιατί είχαμε και μια παύση, ειδικά στο κομμάτι αυτό. Και εκεί ακόμα, ναι, αυτό είπα, κινητήριος δύναμη, ομοχλός, ναι, λέμε, δεν πρέπει, κάνουμε τόσα, βγάλτα να φανούν. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει ό,τι κάνεις να το δείχνεις, ακόμα και το ελάχιστο. Είναι και το φρούτο των ημερών, αυτό το είδαμε και αυτό. Εμείς κάναμε σπουδαία και δεν τα δείχναμε. Κοίτα να δεις, αυτά που κάναμε εμείς, ας πούμε στο Σύριο, κάναμε όλη την Ελλάδα, ναι μεν, αλλά κάναμε και πολύ νησιώτικα. Ναι. Εδώ, καταγελαμένα είναι και έχουμε. Σε όλα τα χορευτικά που έχω περάσει, εντάξει, δεν έχω περάσει και κάνουν πολύ από τα αστεριανά και λιγότερο τα νησιώτικα. Δεν τα ξέρουν, δεν τα γνωρίζουν. Τα νησιώτικα, λες. Όχι τόσο όσο θα ήθελα εγώ τουλάχιστον. Να σου πω, δεν είναι εύκολα τα νησιώτικα. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι που είχα πάει στο χορευτικό και λέω, είμαι από νησιά, δείξε μας. Ναι, γιατί υπάρχει, θα σου πω κάτι, αυτό που έχουμε δει και που έχω δει εγώ και εγώ από την εμπειρία στα χορευτικά που έχω και τις παραστάσεις που έχω καταλάβει είναι ότι έχουν επικεντρωθεί Νάξο Κύθνο και το ιδιαίτερο χρώμα των μικρών νησιών δεν έχει περάσει στα χορευτικά. Δηλαδή τα χορευτικά χορεύουν Νάξο, Κύθνο, λίγο Πάρο, λίγο κάποιους χώρους των Κυκλάδων, αλλά το ιδιαίτερο χρώμα του ντόπιου αυτό. Δεν μπορούν να το περάσουν και δεν το βρίσκεις, γιατί αν δεν είναι ο δάσκαλος, κοίτα δεις, όπως και εσύ, αν πας να χορέψεις ένα τσάμικο στερεοελλαδίτικο, δεν θα μπορέσεις να περάσεις την ψυχή και την άβρα που θα περάσει ένας στερεοελλαδίτης. Δηλαδή, μ' αρέσει να κάνω από όλη την Ελλάδα, εννοείται. Σε όλους αρέσει, νομίζω. Ένας χορευτής που ασχολείται. Δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή μ' αρέσει. Και κάποιος που ασχολείται με τα χορευτικά. Θέλω είναι να λογικό μαθαίνω, να θέλει από όλους. Αλλά δεν σου είπα. Αλλά ήθελα και να μάθω τότε τα νησιώτικα. Είναι αυτό το λίγο που έχεις εσύ. Και για πολλωστή φορά εδώ θα πούμε και το εξής. Ότι ειδικά για το νησί μας μιλώντας, και όχι μόνο όμως, το είδα ως παθογένεια γενικότερη. Το εντόπισα και σε άλλα νησιά. Με ενδιαφέρει η Φολέγανδρος, γιατί είπε Φολέγανδρη. Ναι. Έχει έρθει η αλλοτρίωση. Και μέσα από τα ξενικά στοιχεία τα οποία έχουν ενοφθαλμιστεί, βλέπε κριτικά στοιχεία. Έχει μάθει. Μας το έλεγε και εκείνος για τη Σέριφο, ναι. Την καλησπέρα μας τον κύριο Θεόδωρο, καλησπέρα, τον οποίο θα έχουμε σε επόμενη εκπομπή. Τα έχουμε πει και αυτά. Με μια άλλη προσέγγιση τώρα. Και για να δούμε αν πάνε όλα καλά και βοδοθούν και κάποια σχέδιά μας. Ίσως το καλοκαίρι να τα πούμε στη Σέριφο. Να κάνει καλά να μας. Γιατί είπαμε, δεν θα είμαστε Φολέγανδρος, δεν σημαίνει ότι θα πάμε σαν νησί όμως.
υγιής γάμα. Ξέρεις τι, λείπει αυτό λοιπόν, το... Και αυτό βέβαια... Και θα χαθεί, και θα χαθεί και ξέρεις γιατί θα χαθεί και το βλέπω να χάνεται. Γιατί και όσοι στον τόπο μας θεωρούν ότι ασχολούνται με τον χορό, το έχουν επιτρέψει να συμβεί. Και όταν έχουν πάει να κάνουν κάτι σχετικά με το χορό, το έχουν, έχουν επιτρέψει σε αυτό το ξενικό, το ξενό, το μη ντόπιο, το εκτός εντοπιότητας, να εισχωρήσει, να αλωτριώσει και αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω δεν είναι φωλέγαντος. Το είδα πρόσφατα, δεν χρειάζεται, καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Λοιπόν, κατανοώ ότι ενδεχομένως να μην μπορούν, γιατί και αυτό είναι πολύ βασικό, ή να μην θέλουν να κάνουν αυτή την εκαθάριση. Αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι είναι και τα δύο, και δεν θέλουν και δεν μπορούν. Γιατί για να θέλεις, θα πρέπει να σπάσεις αυγά και να συγκρουστείς. Για να μπορείς, θα πρέπει να έχεις βαθιές, πολύ βαθιές γνώσεις. Και αυτές πάνε πολύ πίσω, πάνε από αρχαιότητα. Δηλαδή, λοιπόν, πρέπει να αλλάξεις τα πάντα για να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή, και αυτό που ήθελα να συμπληρώσω, Κατερίνα, είναι ότι αυτό που έλεγες, τη συζητούσα από τα άλλα πρακτικά, είναι αυτό που κουβαλούσες μαζί σου από την παιδική σου ηλικία, από τα γλέντια πιανόσουνα πίσω από τη μαμά σου να χορέψεις, από τον ήχο που άκουγες από το βιολί και τον ρυθμό αυτό, που βλέπεις των συμπατριωτών μας, των μεγάλων στην ηλικία, χορεύαν με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτό σου είχε μείνει, σου είχε καταγραφεί στο υποσυνείδητό σου και στο DNA σου και περάσει και αυτό έβγαζες. Είναι αυτό, είναι αυτό που από το βιολί που λες. Ναι, όπως... είναι αυτό που δεν μπορεί να βγάλει ένα στεριανό, όπως και εσύ δεν μπορεί να βγάλει το ίδιο άμα ακούσει κλαρίνο. Μπορεί να πει ότι με έπιασε και πονοκέφαλο, όπως και στην μέσα πίσω από μένα και δεν ξέρει. Μπορεί να σηκωθώ να χορέψω με τον κλαρίνο, αλλά όχι έτσι, δεν το νιώσω τόσο πολύ. Να σηκωθεί με Κατερίνα, γιατί ξέρει και αυτά, τόσο χώρο. Αλλά είναι αυτή η λεπτομέρεια. Και εδώ πέρα αυτό είναι που ερχόμαστε και λέμε στα νέα παιδιά στο νησί. Αφήστε τους εαυτούς σας να ακούσει το παραδοσιακό ήχο, να δει τον παραδοσιακό χορό. Μην μου χώνεις μέσα. Σ' αρέσουν τα κριτικά, οκ. Okay. Αλλά πες, θα πάω να ακούσω κριτικά. Θα πάω να χορέψω κριτικά. Δεν θα πάω να χορέψω νησιώτικα με λίγο κριτικό, να μου το θυμίζει επειδή μου αρέσει η λίρα, επειδή μου αρέσουν τα γρήγορα. Μην τα μπερδεύετε. Δηλαδή, μην τα κάνετε έτσι. Αυτό συνοψίλευμα από το πλήρω. Ναι, βάλτε τα ξεχωρίστε τα. Σ' αρέσει η κριτική μουσική, σ' αρέσουν κριτική. Καλά, χορέψεις. Κοίταξε τώρα. Και επειδή εδώ φωνή. Βόντος εν τιερήμο είμαστε και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Εμείς γι' αυτό το παίρνουμε για άλλη μία φορά. Τι γινόμαστε, αναχωρούμε από εκεί, το φέρνουμε εδώ και θα προβάλλουμε τη Φολέγανδρο ως Φολέγανδρο. Εδώ όμως, στην Αθήνα. Ότι φέτος θα κάνουμε της πρωτοχρονιάς, είδα ένα παιδί να παίζει τσαμπούνες. Χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, το είδα και δεν το γνώριζα. Κωνσταντίνε, έχουμε πει ότι θα κάνουμε και μία συνέντευξη εδώ γιατί ο Κωνσταντίνος. Ναι, εντάξει, ο Παπαδόπουλος. Ωραία. Είναι γιος της Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι της Μαρινάκη. Εδώ να πω και κάτι, παιδιά, χρόνια πολλά σχολή στους Μαργαρίτες. Ναι, χρόνια πολλά. Να έχεις και να δοθείς, Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ. Σε κάποιες πρόλαβα και πήρα χθες τηλέφωνο. Στις Μαργαρίτες. Είναι γεμάτο το νησί από Μαργαρίτες. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Με δεδομένο ότι το πρόγραμμά μου είναι αυτό το οποίο είναι. Δεν έχω τη σαμπατική, τέλος πάντων. Και είναι τόσο κόντρα το δικό μου το ωράριο, δεν μπορούσα να πάρω τα τηλέφωνα. Θα τις πάρω όμως όλες μία προς μία, γιατί τους ανθρώπους δικούς μου, εγώ ξέρεις τους παίρνω τηλέφωνα. Θα μου δώσετε χρόνο, 40 μέρες γιορτή, εντάξει. Είναι λοιπόν της Μαργαρίτας, της Μαρινάκη, η οποία ήταν στο συνδυασμό, γιατί το λέμε το πάνω από έτσι, με την κυρία Θεοδωπούλου. Το νόημα που έφεσαι τη τσαμπούνα πολύ χάρηκα. Πάρα και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Δηλαδή, γιατί αυτά είναι τα ακούσματα και αυτή πρέπει να διαδεχθεί. Και δεν είναι και εύκολο όλη η μέρα. Όχι. Η τσαμπούνα είναι ένα δύσκολο όλη. Είναι πολύ δύσκολο. Και να πω και κάτι, ότι αυτό το παιδί ασχολείται με τη μουσική γενικότερα. Πάρα πολύ. Βέβαια κάτι του έχω πει για το στίχο και του είπα κάτι για το στίχο. Μακάρι να με ακούσει κάτι, γιατί κάποια πράγματα είναι λίγο ξεπερασμένα. Ξέρει. Ωραία να το πω, ο στίχος, να το πω έτσι, μπορεί να γίνει τολμηρός χωρίς να είναι βομολογικός. Και αυτό είναι η πρόκληση. Κωνσταντίνε, έξυπνο παιδί είσαι, καλλιτέχνης είσαι, καταλαβαίνεις τι λέω, και είμαστε εδώ για να τα πούμε κιόλας, γιατί έστω και εμείς ως Skype θα τα πούμε, γιατί είναι ένα παιδί
το οποίο το βλέπω και έχει μία ενασχόληση, ξέρεις τι, τον βλέπω, δεν ξέρω, είναι τολμηρό αυτό το οποίο θα πω. Καλλιτεχνική πιστεύω. Εκτός από, ναι, γιατί είναι και η μητέρα του, αλλά πρόσεξε τι άλλο. Και ο πατέρας του, γιατί στο δικό του τον χώρο ο Μανώλης είναι καλλιτέχνης, έτσι, κάνει καταπληκτικά πράγματα στο πίσω. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα τώρα. Είναι ότι σαν συνέχεια, να το πω, του Θανάση του Αγά, δηλαδή σε αυτό, μακάρι, σαν τίποτα, το βλέπω. Όλοι μεγαλώνουν και όλοι θέλουμε. Στον οποίο Θανάση δεν έχω ευχηθεί επίσης. Α, χρόνια πολλά Θανάση. Στον αγαπητέ, δηλαδή ανθρώπους τους οποίους θα φέρω στην εκπομπή με κάποιον τρόπο και θα τους φέρω, γιατί το υποσχέθηκα και σε κάποιους σημαντικούς μουσικούς του ελληνικού χώρου. Ναι, μάλιστα ο φίλος μας, ο ένας τώρα, σήμερα έχουμε 26, έφυγε για Αμερική. Περικλή, όλα καλά, φίλες, συνεργάτη, εντάξει να το πούμε. Και βέβαια και τον Κώστα τον Γεωργούλη, να του πούμε μια καλησπέρα από εδώ, να του στείλουμε τη στήριξή μας. Δύναμη. Ναι, να είσαι δυνατός. Γιατί ο Περικλής ο Κατσότης, ο Κώστας ο Γεωργούλης, η Ζωή Μίλιο και η Ελένη Παπαπροκοπίου είναι και συνεργάτες μας σε μόνιμη βάση, σε ό,τι κάνουμε, αυτά τα ξέρουμε, τα είπαμε. Δεν ξέραμε τα παιδιά. Είναι και πολύ καλές σχέσεις που έχουν τα παιδιά. Γιατί έχουν το ήθος το οποίο έχουν. Πέρα από καλλιτέχνες είναι και. Ναι, ο Περικλής φέτος. Πολύ ωραίοι άνθρωποι. Έτσι. Το πούμε έτσι. Οι οποίοι δεν σε παρακάμπτουν, δεν κάνουν πράγματα πίσω από την πλάτη σου. Είναι ναι. Όταν δεν μπορούν, σου λένε δεν μπορώ. Δεν προσπαθούν να αλλάξουν, ξέρω εγώ, τις ημερομηνίες όποτε θέλουν εκείνοι, παρακάμπτοντας εσένα, έτσι. Σου λένε δεν μπορώ ή μπορώ, πες μου πότε. Σου λένε πες μου. Λοιπόν, εδώ τα λέμε όλα. Και να πω λοιπόν ότι φέτος ο Περικλής μας, ο Κατσότης, τον ξέρουν όλοι, είναι πού. Είναι, νομίζω, θέατρο Ακροπόλη, το Underground, η παράσταση. Το Underground, στο Παλάς, νομίζω. Παλάς. Ναι, γιατί, πω, ντροπή μου, έπρεπε να το... Είναι το απόγευμα τόσο κιόλας. Και είναι με την Bronze Banda, την μπάντα του, και κάνουν το, καλύπτουν το μουσικό μέρος της παράστασης Underground του με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, έτσι. Ναι. Και τον Τσορτέκη, τον Γιάννη Τσορτέκη. Και η μουσική του Γκόραν Μπρέκοβιτς. Και επειδή, τώρα να, είδες, πρέπει να ενημερώνω το κινητό μου, γιατί όταν εγώ στο τα Ακροπόλη, λέω... Στο Ακροπόλη, στο Ακροπόλη. Και εγώ δεν δεν είπα, στην αρχή. Ναι, δεν ήμουν σίγουρη. Η δίτη και μη. Λοιπόν, και για του λόγου και το αληθές, αλλά και το ασφαλές, παραφράζω, επειδή σας είπα ότι ο Σύριος είναι παντού, και τα μηνύματα, Ελευθερία Φασόλη, έχεις την αγάπη μας, την καλησπέρα μας, ορίστε από Σύφνο. Καταλάβατε, γιατί ο Σύριος είναι αυτό. Καλησπέρα, Ελευθερία. Λοιπόν, ορίστε, εδώ. Ας μοιραστώ και το μήνυμα, εδώ δεν θα το διαβάσεις βέβαια, αλλά θα το δεις. Εντάξει. Γιατί... Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι επειδή τελικά η μία ώρα που έχουμε στη διάθεση μας δεν είναι αρκετή, μήπως πρέπει είναι να κλείσουμε άλλο ένα ραντεβού, Κατερίνα, Κατερίνα, και τα υπόλοιπα. Θα έρθεις με την ιδιότητά σου ως αντιπροέδρου του Σύριου. Και δεν ξέρω αν θα είναι την επόμενη ή μετά την επόμενη, θα το μιλήσουμε. Αναλόγως στο πρόγραμμα. Αν μπορεί, θα ήταν ιδανικό να είναι στην επόμενη. Για να είναι back to back. Ναι, για να είναι. Το λέμε τώρα εδώ στον αέρα, σε εχνιδιάζουμε βέβαια. Αλλά με την ιδιότητα της αντιπροέδρου πια. Μην πω ναι και τελικά δεν μπορέσω, γι' αυτό το τρέλεσαι. Θα πας αυτό. Στην επόμενη εκπομπή. Γιατί η Κατερίνα. Αν δεν την επόμενη, θα το ξέρουμε και θα ξέρουμε. Προσέξτε, θα γίνει τώρα. Έχουμε αναγγείλει και κάτι άλλο που ήταν να το λέγαμε για πρώτη. Ναι, ήταν υπο... ναι, και υπομή, δεν... ναι. Θα βγει την επόμενη. Το οποίο έχω προετοιμάσει. Το έχουμε προετοιμάσει, θα το πούμε. Προετοιμάσει και εσύ, Μαρίνα. Το έχω προετοιμάσει. Στο μυαλό μου. Καλό αυτό. Θα το λέω. Λοιπόν, να πω κάτι όμως. Η Κατερίνα θα μας μιλήσει ως αντιπρόεδρος του ΣΥΡΙΟΥ. Γιατί είπαμε το χτες. Το τώρα, πες μας έτσι λίγα για το πώς. Πώς αισθάνεσαι, πες, σε κουράζει, ας πούμε, όλο αυτό, έχεις κάποιο παράπονο από την πρόεδρο, μήπως σε παίρνει ακατάλληλες ώρες, μήπως σου τα έχει φορτώσει όλα. Τι λέει ο άντρας σου για αυτό. Τι λέει, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας, την καλησπέρα μας στον Γιάννη, τον Δημητρίου. Αντέχει ακόμη. Αντέχει. Την πρόεδρο. Την πρόεδρο, την αντιπρόεδρο, όλους. Για τα γυρίσματα του έχεις πει, ξέρει.
Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Τα λέω στον αέρα. Όχι, περιμένει όμως. Ανοίγω μία παρένθεση. Θα τα πεις εσύ. Μίλησα με τη συνεργάτη δάμας. Α, και μαμά σου, ξέρεις. Την Ειρήνη την Καλατζοπούλη, τη μαμά Ειρήνη. Τυχαία, είναι και η μητέρα μου. Λοιπόν, θα κανονίσετε για τα επόμενα εδέσματα κάτι είπαμε. Αυτό το οποίο μου είπε βασικά τη είπα. Ετοιμαστείτε. Έρχονται θεϊκές μακαρόνες. Θεϊκές. Κάνει ωραίες οι αλήθειες. Κάνει τέλειες. Ναι, θα τις έχετε εδώ τη συνταγή και πώς γίνεται ακριβώς. Εσείς θα τις έχετε και εμείς θα σας δείχνουμε πώς στρώνα μου και να τα πεις μπροστά. Εντάξει, άνετα, άνετα. Άνετα, λοιπόν, κάθε φορά δηλαδή. Αλήθεια, έχεις και αυτό το κομμάτι εκτός από όλα τα άλλα τα οποία σου έχουμε φορτώσει. Έχεις υπομειστεί, λέει, το λέω με δίδυμο, σου έχουμε φορτώσει. Γιατί η Κατερίνα διαχειρίζεται και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς πάμε και η Κατερίνα. Θα σας ανακοινώσει και κάποιες εκδηλώσεις. Έχει δουλειά λοιπόν. Οπότε και... Κατερίνα. Αλλά όχι επειδή... να μας πει. Συγγνώμη τώρα, επειδή έχει παρελάσει ο χρόνος και έχουν περάσει μια ώρα εκπομπής. Μόνο αυτό να μας πει. Πώς αισθάνεται ως αντιπρόεδρος του Σύριου. Πόσο πραγματικά. Και εδώ θα το κλείσουμε γιατί. Έχουμε κι άλλη εκπομπή. Έχουμε κι άλλη εκπομπή. Όχι, μόνο με αυτό θα κλείσει η Κατερίνα. Εγώ θα σας καληνυχτήσω τώρα. Και από μένα καληνύχτα, Κατερίνα, κάνεις υποφώνηση. Αφού μας πεις πώς αισθάνεσαι ως αντιπρόεδρος του Σύριου. Και ευχηθεί στους τηλεθεατές μας και ευχαριστούμε και για την αγάπη σας, γιατί ξέρω πόσοι μας βλέπουν ζωντανά. Πόσοι θέλουμε. Εντάξει, μ' αρέσει εσύ που με έχει ζήσει, καλά και εσύ απλώς μιλά πιο πολύ με τη Φωτεινή, όπως καταλαβαίνεις. Μ' αρέσει να έχω έτσι ιδέες, να το αναλύξεις, να σκέφτομαι με πράγματα και όλα αυτά. Ζυγώσεις, είμαι ζυγώσεις. Η διάδοχη κατάσταση, το υγιές. Οπότε μ' αρέσει να ασχολούμαι. Μ' αρέσει, το αγαπάς και το σε πληροφόρο, το οργανώνεις και πάρα πολύ καλά. Αυτό ήθελα να της πω. Το κάνει και πάρα πολύ καλά. Καταλάβατε. Γιατί ιδέες έχουν όλοι. Έτσι. Το πώς τις βάζω να κάνει και τις εφαρμόσεις. Γιατί είναι εφαρμόσεις. Ναι, όχι... Και ιδέες να είναι και εφαρμόσιμες. Γιατί όλοι θέλουμε, αλλά τι μπορούμε. Και να πω και κάτι. Η Κατερίνα έχει και το εξής. Θα πω αυτό, θα ξανακαλυφθήσουμε και θα καλυφθείς εκεί. Κάνει τις δεύτερες σκέψεις και το πάει και ανάποδα. Δηλαδή σκέφτεται, ναι, και σκέφτεται και συνθετικά και αναλυτικά όμως. Ζήγο. Ναι, αυτό. Όχι. Κατερίνα. Κατερίνα Καλατζοπούλου, η οποία θα μας πει την καλή νύχτα. Εμείς καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή, μα ίσως και οι τρεις μαζί. Οι δύο σίγουρα, αλλά Κατερίνα Καλατζοπούλου. Κυρία Αντιπρόεδρε του Σύριου, αγαπημένο μας παιδί, κάνεις αποφώνηση. Καλυφθείς το κόσμο. Και δώσε ραντεβού για την επόμενη φορά. Αυτά θα πεις. Και τι θα πω. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Εύχομαι να σας κρατήσουμε καλή παρέα. Να τα πούμε και την επόμενη φορά. Μπορεί δύο, μπορεί και τρεις, μπορεί και τέσσερις. Θα δείξει. Πολλές προστασίες. Με πολλές εκπλήξεις από εδώ και πέρα. Οπότε. Μείνετε συντονισμένοι. Έτσι. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ σε όλους.